και οι σχέσεις μας με όλους τους εταίρους μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης είναι εξαιρετικές. Αλλά ουδέποτε κρύψαμε, ούτε θέλουμε να κρύψουμε την ιδιαίτερη σχέση που συνδέει την Ελλάδα και τη Γαλλία. Je voudrais vous remercier infiniment pour tout ce que vous avez fait dernièrement, pas seulement en faveur de la Grèce, et tout en vous assurant que, bien entendu, nos relations avec tous les États membres de l'Union européenne et de la zone euro sont des relations excellentes. Nous ne voulons pas et ne cachons pas notre affection particulière, les liens particuliers qui nous lient à la France. Του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και βασικό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα ζητήματα στη συνέχεια, πολύ σύντομα βέβαια. Nous considérons et nous avons toujours considéré par ailleurs que la France est un des piliers fondamentaux de l'architecture européenne et un axe fondamental de toute politique européenne. Et sur ces thèmes, permettez-moi d'élaborer un peu. Πριν απ' όλα, θέλω να επισημάνω ότι θα εργαστούμε με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αλλάξουμε όσο πρέπει την πολιτική της Ευρώπης, ώστε να στραφεί περισσότερο στον άνθρωπο, γιατί το κέντρο βάρους της Ευρώπης δεν είναι τόσο η οικονομία όσο ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και να συνεργαστούμε όλοι ώστε η Ευρώπη να ξαναβρει τις αρχές και τις αξίες της, ιδίως πάνω στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Από τού, j'aimerais vous dire que nous allons œuvrer afin d'arriver avec tous nos partenaires de la zone euro et de l'Union européenne et tous les États membres de l'Union européenne à modifier la politique européenne qui doit être plus centrée vers l'homme. Car je suis profondément convaincue du fait que le centre de gravité de l'Union européenne n'est pas l'économie, mais l'homme. Nous devons nous tourner davantage vers un état de droit social. Και πάνω σε αυτό το τομέα βεβαίως η Ελλάδα θα τηρήσει το ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Αλλά θεωρώ ότι στο προσεχές μέλλον θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές οι οποίες βασίζονται στο ότι δεν μπορεί να παραμείνουμε σε μια τόσο αυστηρή πολιτική λιτότητας και ιδίως θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές πάνω στην βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αλλαγές που αφορούν την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, πάντοτε όμως με σεβασμό στους κανόνες που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, όπως αυτές οι διατάξεις έχουν ερμηνευτεί από την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Vous confirmez que, bien entendu, la Grèce va honorer pleinement ses obligations. En revanche, il est très important qu'il y ait des changements prochainement en ce qui concerne la viabilité de la dette grecque et un allègement de cette dette, tout en respectant, bien entendu, les règles de l'ESM et, bien entendu, les arrêts de la Cour européenne de justice. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να θέσω αφορά την αντιμετώπιση του προσφυγικού αισθήματος. Κύριε Πρόεδρε, μόνο όσοι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, μόνο όσοι δεν γνωρίζουν τι έχει προσφέρει ο ελληνικός λαός για την αντιμετώπιση του ζητήματος του προσφυγικού, μπορεί να έχουν αιτιάσεις σε ό,τι αφορά το χειρισμό του προσφυγικού από την πλευρά της Ελλάδας. Le deuxième point que j'aimerais aborder, Monsieur le Président, est la question de la crise des migrants. J'aimerais vous dire qu'il n'y a que ceux qui ne savent pas quelle est la situation actuellement en Méditerranée et au Moyen-Orient qui peuvent exprimer des griefs envers la Grèce. Il n'y a que ceux qui ne savent pas combien a offert mon pays, la Grèce, dans le cadre de la crise des migrants, des réfugiés, qui peuvent se prononcer contre mon pays. Αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί με όρους αλληλεγγύης και συνεργασίας και πάνω σε μια διπλή βάση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν απ' όλα πρέπει να
φυλάξουμε τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα σύνορα των κρατών μελών, όπως ορίζονται κυριάρχως από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Και από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να προστατέψουμε τον άνθρωπο. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι οι πρόσφυγες είναι πρωτίστως άνθρωποι και οφείλουμε να εφαρμόσουμε όλους τους κανόνες που ταιριάζουν στον πολιτισμό της Ευρώπης και στη δημοκρατία της. Je crois que cette question ne peut être résolue que par la solidarité et la coopération qui doivent se fonder sur deux piliers. Premièrement, la protection des frontières, protection de nos frontières communes de l'Union européenne et surtout la protection de l'être humain, car il ne faut jamais oublier, Monsieur le Président, que ces réfugiés sont avant tout des êtres humains, des hommes, et nous devons le faire en respectant les fondements et les valeurs de la civilisation européenne et de la démocratie européenne. Επιπλέον, και το τρίτο ζήτημα που θέλω να θέσω, είναι ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ιδίως ο πόλεμος στη Συρία, το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού δεν πρόκειται να λυθεί. Και εδώ πρέπει να ενεργοποιηθεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η Γαλλία, με το κύρος και την ισχύ της, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε να πάψει να υπάρχει αυτή η καταστροφική φωτιά του πολέμου που δεν ταιριάζει στη σύγχρονη δημοκρατία και που αποτελεί πηγή η οποία θέτει θέματα ανθρωπιστικής κρίσης. La troisième question que j'aimerais aborder, Monsieur le Président, est la question de la guerre au Moyen-Orient et notamment de la guerre en Syrie. Il est certain que la crise des migrants ne s'arrêtera jamais tant que la région est mise à feu. Je pense que le service des affaires étrangères de l'Union européenne doit œuvrer et faire de tout son possible afin d'arrêter cette guerre. Et je pense qu'en l'occurrence, c'est la France qui peut jouer un rôle prépondérant afin d'arrêter cette guerre inhumaine. Αν θέλετε, πολιτισμό για εμάς τους Έλληνες και για τον ελληνισμό αφορά το Κυπριακό. Θεωρώ ότι όλοι οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε άλλο την παράταση αυτής της εκκρεμότητας, της κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να εξευρεθεί μια λύση που εξασφαλίζει την ενιαία κυριαρχία και την αυτονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια λύση η οποία με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρουσία και την απρόσκοπτη πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωπαϊκής Ζώνης. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πραγματικά όλες τις προσπάθειες που κάνατε, αυτές τις προσπάθειες να αποδώσουν. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα, θα σας αφήσει στους των περιστάσεων, θα τιμήσει την εμπιστοσύνη που της δείξατε, θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Θα παραμείνει και θα αγωνιστεί μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη για τις κοινές αρχές και τις αξίες που μας συνδέουν όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. La dernière question que j'aimerais aborder, Monsieur le Président, est une question chère au cœur de tous les Grecs et de tous les Hellénistes en général, c'est la question chypriote. J'aimerais dire que ce phénomène d'occupation ne peut et ne doit continuer. Il est maintenant temps de trouver une solution à Chypre pour créer un État autonome, un État qui permette l'émancipation de la République chypriote de façon libre et au sein de l'Union européenne et de la zone euro. Une fois de plus, Monsieur le Président, j'aimerais vous remercier pour tous les efforts que vous avez déployés et je suis certain qu'ils apporteront des fruits. J'aimerais répéter une fois de plus que la Grèce va honorer toutes ses obligations dans le cadre européen et j'aimerais assurer une fois de plus que la Grèce compte rester membre de la zone euro et de l'Union européenne à jamais. Le premier, c'est celui avec les membres de la zone euro pour trouver une solution et permettre à la Grèce une fois que des engagements avaient été pris, de recevoir la solidarité qui était attendue de la part des pays membres de la zone euro. Et là aussi, vous avez joué un rôle éminent, et je veux le saluer. Au lendemain du référendum, vous avez
ici appeler toutes les forces politiques de la Grèce démocratique à s'unir et à dire que la Grèce voulait rester dans la zone euro. Et j'en ai tiré la conclusion que la France, amie de la Grèce, devait tout faire pour que la Grèce puisse rester dans la zone euro. Et donc, dans la... qu'est-ce que ça aurait été que la Grèce διατηρήσει το ευρώ. Τι θα μπορούσε να ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ελλάδα και η Ελλάδα χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα λοιπόν είχε πολύ σημαντικές προκλήσεις μπροστά της, πρώτο μαζί με τα μέλη της Ευρωζώνης. Φυσικά η Ελλάδα έδειξε ότι ήθελε να μείνει και φυσικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας. Ο ρόλος ο δικός σας ήταν εξαιρετικά σημαντικός. Την επομένη του δημοψηφίσματος καλέσατε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ενωθούν και να εκφράσουν την πεποίθησή τους ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη. Η Γαλλία, φίλος της Ελλάδας, επίσης στήριξε αυτή την πρωτοβουλία. Τι θα ήταν άλλωστε η Γαλλία χωρίς την Ελλάδα και η Ελλάδα χωρίς την Γαλλία? La France a toujours été aux côtés de la Grèce, à tous les moments et à toutes les époques de son histoire. Et j'ai voulu aussi que la France soit également regardé comme un pays, bien sûr, qui appelle comme les autres la Grèce à tenir ses engagements, mais qui soit capable de convaincre toute la zone euro pour que nous puissions prendre des bonnes décisions, et ce fut fait lors de cette séance du Conseil européen du 13 juillet. Η Γαλλία λοιπόν πάντα ήταν σε όλες τις πολύ σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Ελλάδας στο πλευρό της Ελλάδας. Και η Γαλλία βεβαίως είναι και αυτή μια χώρα που ζητάει από την Ελλάδα να παραμείνει πιστή στις μέσεις της, αλλά είναι μια χώρα που μπορεί την ίδια ώρα να πείσει τους υπολείπους της Ευρωζώνης ότι πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε την 13η Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής. Je sais tous les efforts que le peuple grec a dû réaliser et toutes les réformes qui ont été depuis des années engagées et encore ces derniers mois votées. Et il en faudra d'autres pour qu'il puisse y avoir le succès. Mais j'ai dit aussi que la négociation sur la dette devait être l'étape suivante. Et il est donc légitime que nous puissions aussi aborder cette question. Βεβαίως γνωρίζουμε τις προσπάθειες του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια, γνωρίζουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων μηνών. Θα χρειαστούν και άλλες προσπάθειες. Αλλά βεβαίως, το έχω ήδη πει, το επόμενο βήμα θα είναι η συζήτηση για το χρέος, η οποία σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει. Mais ma visite est également pour rappeler que la France est prête à faire davantage pour convaincre les entreprises françaises d'investir en Grèce. Η επίσκεψη όμως σημαίνει και ένα άλλο σκοπό, να δείξει ότι μπορούμε να πείσουμε γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα. Parce que l'enjeu c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est l'activité. Ça ne peut pas être simplement des disciplines, même si elles sont nécessaires. Γιατί φυσικά το ζητούμενο εδώ είναι η ανάπτυξη, είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν είναι μόνο η πειθαρχία, ακόμα και αν η πειθαρχία είναι απαραίτητη. Donc je suis venu à la tête d'une délégation de chefs d'entreprise français, de parlementaires français aussi, de toutes les sensibilités politiques, pour que le message soit clair. Si on aime la Grèce, on vient en vacances en Grèce, je crois que ça a été le cas ces derniers mois. Et si on est à la tête d'entreprise française, on vient investir en Grèce. Είμαι λοιπόν επικεφαλής μιας γαλλικής αντιπροσωπείας, επιχειρηματιών, αλλά και μελών του κοινοβουλίου, όλων των παρατάξεων. Και το μήνυμα είναι σαφές. Αν κάποιος αγαπάει την Ελλάδα, βεβαίως έρχεται διακοπές, όπως εξάλλου κάναμε όλοι φέτος το καλοκαίρι, αλλά επενδύει στην Ελλάδα. Alors, je viens également dans un contexte qui est celui des réfugiés, vous l'avez évoqué, monsieur le président. Et je mesure ce qu'est la gravité de la situation, avec ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues sur les côtes grecques. Nous devons aider la Grèce. L'Europe doit aider la Grèce. Parce que en aidant la Grèce, l'Europe cède elle-même. La Grèce, c'est notre frontière extérieure. Donc si nous ne protégeons pas notre frontière extérieure, si nous ne créons pas des centres qui puissent permettre d'accueillir
d'accompagner les personnes qui relèvent du droit d'asile, de raccompagner celles qui n'en relèvent pas, alors nous ne traiterons pas ni humainement ni efficacement la question des réfugiés. Φυσικά έχουμε στην Ελλάδα σε μια σημαντική στιγμή, αναφέρεται κύριε Πρόεδρε το θέμα των προσφύγων. Γνωρίζω τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν στις ακτές της Ελλάδας και οφείλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Βοηθώντας την Ελλάδα βοηθάμε την Ευρώπη και θεωρώ πραγματικά ότι οφείλουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Δημιουργώντας κέντρα υποδοχής, συνοδεύοντας τους πρόσφυγες, αλλά και βοηθώντας την επιστροφή αυτών που δεν μπορούν να παραμείνουν. S'il y a des réfugiés, c'est parce qu'il y a une guerre en Syrie, qui dure depuis maintenant près de 4 ans, et qui a conduit 4 millions de personnes à sortir de Syrie, des millions à errer à l'intérieur du territoire syrien, et encore en ce moment, avec les bombardements qui ont lieu, il y a des dizaines de milliers de personnes qui fuient. Και φυσικά, αν υπάρχουν τόσοι πρόσφυγες σήμερα στην Ευρώπη, αυτό οφείλεται στον πόλεμο στη Συρία, ο οποίος διαρκεί εδώ και 4 χρόνια. Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Συρία και περιφέρονται στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών οδήγησαν ακόμα περισσότερους ανθρώπους εκτός της Συρίας. La solution est politique. Elle passera par une négociation avec toutes les parties prenantes, avec tous les pays qui sont voisins de la Syrie et avec les puissances. Et la France y prendra sa part. Et en même temps, nous devons aussi lutter contre le terrorisme de Daesh. Et ce n'est pas en sauvegardant le régime de Bachar el-Assad que nous y parviendrons. Φυσικά η λύση δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Χρειάζεται διαπραγμάτευση με την εμπλοκή όλων των νερών, με τους γείτονες της Συρίας και φυσικά η Γαλλία θα συμμετάσχει και θα συνεισφέρει. Αλλά πρέπει την ίδια ώρα να καταπολεμήσουμε και την τρομοκρατία του Daesh. Vous avez enfin parlé d'un sujet qui est un sujet européen là encore, Chypre. Parce que nous devons faire en sorte que un pays membre de l'Union européenne puisse trouver son avenir et que la solution puisse être trouvée là aussi par rapport à un conflit qui a duré depuis trop longtemps. Θέσατε, κύριε Πρόεδρε, και ένα άλλο θέμα, το Κυπριακό, ένα ευρωπαϊκό θέμα. Πρόκειται για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία πρέπει να στηρίξουμε, να βρει το μελλοντικό της προσανατολισμού. Φυσικά, χρειάζεται λύση. Et j'appuie toutes les initiatives, tous les efforts du président chypriote pour permettre que par le dialogue et par la négociation, il puisse y avoir la solution. Και βεβαίως στηρίζω όλες τις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ώστε μέσω διαπραγματεύσεων και διαλόγου να φτάσουμε στη λύση. Enfin, monsieur le Président, je vous remercie pour votre patience parce que comme vous comprenez très bien la langue française, vous avez dû supporter deux fois mon propos. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα. Mais c'est pour vous rappeler deux fois l'amitié de la France. Οπότε ακούσατε δύο φορές τη διαβεβαίωσή μου ότι η Γαλλία είναι φίλος της Ελλάδας. Thank you.
Τεχνολογίας και προεδρεύοντας σε το τμήμα της Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως Χρήστον Τιλιτζή, καθηγητή της Πολιτικής Επιστήμης Συγκριτικής Πολιτικής, Φρανσουά Ολάν, αποδόγματος ομοθήμου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, εις τους επιτήμους διδάκτορας εγκρίνομαι. Μηνός Οκτωβρίου, 3η και 20η, έτη 5 και 10 και δυσχυλιοστό. Ο Πρίκανης, μελέτης Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Προσβήτων, Μιχαλής Πορδαλάκης, ο πρόεδρος του Ήλματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως, Χρήστος Λιβιτζής. Εκδήλωση του επικειμενίου και του διδακτορικού διπλώματος από τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Μιχαήλ Πορδαλάκη. Γεμίζει την Pour les deux ayants de la faculté des sciences économiques et politiques, professeur Mikhaïl Pourdalakis. Ομιλία της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Φρανσουά Ολάν. Discours de son excellence, le président de la République française, M. Φρανσουά Ολάν. Κύριε Πρίτανη, κυρία Αντιπρίτανη, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι συνεργάτες, είναι μια μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Με δεχτήκατε εδώ, σε αυτό το πανεπιστήμιο, με το κύρος που έχει και με αναγορεύσατε σε επίπεδο διπλάσιο. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, αν θέλετε, σε αυτή την τιμή και σε αυτή την διάκριση. Αναφέρετε και ονόματα εξωτερικών πολιτικών προσωπικότητων που είχαν την ίδια τιμή. Λεόν Καμπετά, Ζων Ζουκλεμόσο, αν δεν χρειάζεται να φτάσει τόσο μακριά, υπήρχαν μεγάλοι διανοούμενοι, μεγάλοι πολιτικοί άνθρωποι που εποφελήθηκαν από την τιμή αυτή. Ο Ζακ Ντελό, Γερμαν Λε, υπάρχουν και μεγάλοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι Έλληνες που τιμήθηκαν από το πανεπιστήμιο σας. Γιάννης Ρίτσος, ο Οδυσσέας Ελλήτης, Μίκης Θεοδωράκης. Είχα βέβαια την τύχη να ακούσω τους επένους για το έργο μου και για τις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει. Δεν είναι τόσο συχνό να κάνει, να ακούει κανείς τέτοια λόγια σε κάποιες χώρες, σε διάφορες χώρες, εκτός της δικής του, αλλά πραγματικά τα άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Υπογραμμίσατε και την συνέχεια στις δεσμεύσεις μου και στις σκέψεις μου. Και επιμείνατε πάνω σε μια θέση την οποία προωθούσα και συνεχίζω να προωθώ, ότι στην πολιτική ζωή, στην διαχείριση και στις ευθύνες του κράτους, είναι πάντα δυνατή η επιλογή. Πάντα υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Δεν θα πρέπει να πείσω, να ακούμε κάποιες δεδομένες απόψεις, κάποιες θεωρίες, ότι υπάρχει ένας και μόνος δρόμος, ότι τα πάντα είναι ένας μονόδρομος. Αντίθετα, η δημοκρατία ακριβώς επιτρέπει να επιλέξουμε κάτι το οποίο κάποιοι άλλοι δεν θα το επέλεγαν. Και το να πούμε αυτή την αλήθεια, το να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα της επιλογής, δεν είναι ότι κρύβουμε την αλήθεια ή ότι αρνούμεθα τους περιορισμούς ή ότι αγνοούμε ότι ο κόσμος ή ότι η Ευρώπη απαιτεί κάποια πράγματα.
απέναντι σε αυτούς τους περιορισμούς. Και εδώ η Ελλάδα, και μιλώ ενώπιον του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι περιορισμοί. Αλλά και πάλι απέναντι σε αυτούς τους περιορισμούς υπάρχουν πάντα πολλές πιθανές δυνατότητες, πολύ πιθανοί δρόμοι. Καταρχάς υπάρχει ο δρόμος αυτών που θεωρούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ότι τα πάντα μας έχουν επιβληθεί. Και δεν υπάρχει καμία λύση και πρέπει να αρνηθούν τα πάντα και να καταθέσουμε τα όπλα. Υπάρχουν όμως άλλοι που θεωρούν ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς. Ότι πρέπει μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση ή την παράκαμψη των περιορισμών. Κάνοντας μια αναδίπλωση ενδεχόμενα. Όμως αυτή είναι ένας δρόμος που οδηγεί πολλούς λαούς και πολλά έθνη να χαθούν και να αρνηθούν την ταυτότητά τους. Μετά υπάρχει όμως και το δικαιοδρόμος της εξέλιξης, που λαμβάνει υπόψη είναι την πραγματικότητα και που επιτρέπει να κυριαρχήσει η εξυπνάδα, η δύναμη της λογικής. Η δεύτερη σταθερή αφέντευση των ενεργειών και της πράξης είναι να πιστεύω ότι η σκέψη δεν είναι κάτι το οποίο ανοίγει μόνο σε κάποιον λαό και ότι η πρόοδος είναι μια μακρά πορεία και ένα έργο το οποίο απαιτεί μεγάλες προσπάθειες. Η πρόοδος μπορεί να είναι κάπου αργή. Μπορεί να υπάρχουν στάσεις, μπορεί να υπάρχουν κάποιες υποχωρήσεις κάποια στιγμή. Όμως, μακροπρόθεσμα, η πρόοδος, συγγνώμη, είναι ο προορισμός μας. Και μια χώρα, μια Ήπειρος, ο κόσμος δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόοδο. Θα πρέπει να είμαστε ικανοί να ελέγχουμε την πρόοδο. Να μπορούμε να ελέγχουμε τις συνέπειες. Και αναφέρομαι και στην κρίση. Η κρίση, από την λέξη και όλες που χρησιμοποιούμε, είναι και κάτι ονειρέων και αναπόφευκτο, αλλά και μια ευκαιρία. Τι σημαίνει κρίση, ότι κάποια στιγμή, και ελπίζουμε όσο να δω περισσότερο, θα ξαναβρεθούμε στην πορεία της πρόοδου. Και αυτός είναι ο λόγος των δεσμεύσεων που έχω αναλάβει. Χρειάζεται θάρρος και προσπάθεια για να πείσουμε τους συμπολίτες μας, κυρίως αυτή την περίοδο, ότι η πρόοδος είναι εφικτή. Υπάρχουν κρυφές δυνάμεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει πρόοδος πιθανή, ότι η ιστορία είναι πιο δυνατή από το μέλλον. Ενώ η ιστορία μας χρησιμεύει για να φωτίσουμε το μέλλον. Υπάρχουν κάποιοι που είναι βγαμμένοι στο παρελθόν, νοσταλγοί του παρελθόντος και που θεωρούν ότι το παρελθόν είναι καλύτερο από το μέλλον. Και αυτό είναι όμως κάτι το οποίο διαφθείρει το πνεύμα και μπορεί να οδηγήσει σε λαϊκισμούς που εμποτίζουν κάποιο πνευματικό. Η πρόοδος μπορεί να ελεγχθεί. Να χειραγωγηθεί. Γι' αυτό ακριβώς και στο Παρίσι, σε μερικές μέρες, η Γαλλία θα φιλοξενήσει το μεγάλο συνέδριο για το κλίμα. Όχι γιατί θέλουμε να σταματήσουμε τη μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, τα μεγάλα εργοστάσια, τα μεγάλα έργα που θα βελτιώσουν τη ζωή μας. Ίσα ίσα, για να προωθήσουμε μια νέα φάση της τεχνολογίας, να μπορούμε να παράγουμε καλύτερα και να καταναλώνουμε καλύτερα, αλλά και ταυτόχρονα να συντηρούμε και το πλανήτη μας. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην οικολογική πρόοδο, την οικονομική πρόοδο και στην κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο. Είναι το ίδιο βήμα, είναι η ίδια πορεία. Και αναφερθήκατε τις ευρωπαϊκές επιθέσεις μου. Κάποια στιγμή, πριν από 20 χρόνια περίπου,
όταν κατέρευσε το Μαρουλίου και όταν επανενώθηκε ο Ιωάννης και όταν το ευρώ σχεδιάστηκε, ήταν μια περίοδος όπου το να είσαι Ευρωπαίος ήταν προφανές. Ήταν ο κοινός πολιτισμός, η κοινή κουλτούρα. Ήταν ένα κίνημα το οποίο έπρεπε να συνοδεύσουμε. Όλοι θέλαν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες και της Ανατολικής Ευρώπης. Θεωρούσαν ότι υπάρχει μια κοινότητα αξιών με την Δύση. Και οι δυτικοί ακριβώς θεωρούσαν ότι ανήκανε στην Ευρώπη, γιατί κράτησαν το λάβαρο της ελευθερίας και της δημοκρατίας για χρόνια. Και δημιουργήθηκε ένας κοινός χώρος για όλους όσους πολέμησαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Όμως σήμερα το να είναι κάποιος Ευρωπαίος δεν είναι αυτονόητο για πολλούς από τους κοινούς. Το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει ότι είσαι αναγκασμένος να δεχτείς κάποιους κανόνες, κάποιες αξίες, κάποιες αρχές, κάποιους περιορισμούς. Το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει ότι χάνεις κάτι από το οποίο θεωρείς ότι ανήκει στην κυριαρχία σου. Εφαρμόζεις κανόνες που καθόρισαν κάποιοι άλλοι. Το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει ότι ακολουθείς μια οικονομική πολιτική που δεν είναι αναγκαστικά αυτή την οποία θα εφάρμοζες αν ήσουν μόνος στη χώρα σου. Ακριβώς επειδή η ευρωπαϊκή ιδέα δεν είναι τόσο προβεβλημένη όσο στο παρελθόν, πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να την προβάλλουμε και να την προωθήσουμε. Και γι' αυτό κατέβαλα κάτω την προσπάθεια η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, γιατί ακριβώς και η Ελλάδα ήθελε να είναι ευρωπαϊκή χώρα, να ανήκει στην Ευρώπη, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που είναι δύσκολο να δεχτούμε προγράμματα, μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσει να αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωζώνης. Δεν ήθελα απλώς και μόνο να διατηρήσουμε ένα εργαλείο, το ευρώ. Όχι, ήθελα και ήξερα ότι εάν η Ελλάδα έφευγε από αυτό το οικοδόμημα, τότε θα τελείωναν τα πάντα για το ευρωπαϊκό project. Γιατί πρόκειται για την Ελλάδα, γιατί πρόκειται για μια χώρα που ήθελε να δώσει μάχη για την κυριαρχία, για την εθνική κυριαρχία. Και γιατί και άλλες χώρες θα γνώριζαν την ίδια τύχη. Σήμερα το πρωί μίλησα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και θα το θυμάται ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε σε αυτή τη μακρά νύχτα. Και έβλεπα στα βλέμματα των αρχηγών και πρωτοβουλίων των κυβερνήσεων που διερωτώνταν τι πρέπει να κάνουν, τι έπρεπε να κάνουν. Υπήρχε μια αμφιβολία στο βλέμμα τους και στο πνεύμα τους. Και οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων των χωρών που είχαν μπει πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσαν να πιάσουν τα βλέμματά τους, την προσοχή τους, για να τους περάσω αυτό το μήνυμα. Μετά από την Ελλάδα, ποιος θα είναι ο επόμενος? Ποιος θα ακολουθήσει τη μοίρα της Ευρώπης? Γιατί δεν έκανε καλά μια διαχείριση, γιατί δεν σεβάστηκε μια υποχρέωση, γιατί το χρέος είναι υψηλότερο από το αυτό που είχε αποφασιστεί? Ποιος θα είναι ο επόμενος? Γιατί τι είναι το Ευρωζώνη? Ένα όμως, ένα κλαμπ που δεν έχει κάνει με την πρόοδο, αλλά με την ύφεση, με την επαναχώρηση. Το να δρά κανείς για την Ευρώπη σημαίνει ότι έχουμε σταθερές αξίες, ισχυρές αξίες. Να καταλάβουμε γιατί οι παλαιότεροι δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έγινε δεκτή η Ελλάδα και μια άλλη χώρα σε αυτό που τότε ονομάζαμε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ελλάδα που μόλις είχε βγει από την δικτατορία, για τη Γαλλία, τίποτα για τη Γαλλία, ήταν καθήκον, το πρώην της καθήκον, να τίνει πήρα βοηθεία σε μια χώρα που είχε υποφέρει, που είχε γνωρίσει την στέρηση της ελευθερίας. Που θέλαμε να της αποδείξουμε ότι ανήκει πλήρως στην Ευρώπη και ότι είναι μια δημοκρατική χώρα. Σήμερα
τίθεται το ερώτημα της αλληλεγγύης. Αυτές οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με τις οποίες δώσαμε μάχη, για να μπορούν και αυτές οι χώρες να απολαμβάνουν την ελευθερία τους και τα δικαιώματά τους και να έχουν μια δημοκρατία ουσιαστική, πραγματική και όχι εικονική. Αυτές οι χώρες τις οποίες υποδεχτήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν η υποχρέωσή μας, γιατί ήταν θέμα αλληλεγγύης. Τότε και αυτές οι χώρες, τώρα και αυτές οι χώρες πρέπει να κατανοήσουν ότι απέναντι σε πρόσφυγες ο όρος αλληλεγγύης πρέπει να ισχύει και για αυτούς. Ένας όρος στην Πολωνία κάποια στιγμή για μεγάλη απίκηση. Ευχαριστώ για την απονομή του τίτλου που μου απονείματε. Είστε ένα από τα πιο παλιά πανεπιστήμια. Βέβαια, το Παρίσι είναι το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο του κόσμου. Γιατί εμείς στη Γαλλία πάντοτε πιστεύουμε ότι είμαστε ο φάρος ο οποίος φωτίζει την οικουμένη. Αλλά εσείς τον φωτίσατε τον κόσμο και την οικουμένη πριν από εμάς. Άρα υποκλεινόμεθα μπροστά στο μεγαλείο σας. Αναφέρετε και το όνομά μου ανάμεσα σε πολλές προσωπικότητες και αναφερθήκατε και στον Υπουργό Παιδείας του Λαϊκού Μετώπου που ήταν εδώ το 1937, τον Ζόρζ Ντζέι, ο οποίος ήταν εδώ για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήτανε πιστός στα δημοκρατικά ιδεώδη και πίστευε ακριβώς στη δυνατότητα της ελληνικής νεολαίας να καταπολεμήσει τις φασιστικές ιδέες. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας με την Ελλάδα. Η Γαλλία πάντοτε ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Ο Σατομπριό είχε δημοσιεύσει το έργο υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας στη διάρκεια του πολέμου εναντίον των Τούρκων. Ο Μπέζαμαν Κονστό επίσης έγραψε για την Ελλάδα και δημιουργήθηκε η Φιλελληνική Επιτροπή, η πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και η Γαλλία πάντοτε υποστήριξε την Ελλάδα, γιατί ακριβώς υπερασπιζόταν αυτή την ιδέα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και ήταν ο Αντρέ Μανρό, τον οποίο αναφέρθηκε και ο Έλληνας πρόεδρος χτες, ο οποίος απέκτησε τιμή στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι Γάλλοι διανόμενοι, πόσοι προσωπικότητες έχουν απέκτησει τιμή στην Ελλάδα. Και ο Αντρέ Μανρό είπε ότι η Γαλλία και η Ελλάδα από τότε ήταν τόσο μεγάλες όταν αυτό ισχύει για όλους και μια μυστική Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά, φωλιάζει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Άρα και εγώ μέσα στην καρδιά μου έχω ένα κομμάτι της μυστικής Ελλάδας που μου δείξατε σήμερα. Το Πανεπιστήμιο σας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1837, λίγα χρόνια μετά την ανασύνδεξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, λίγο δίπλα εδώ από αυτό το αμφιθέατρο, στα Προκύλαια, έγιναν μεγάλες εκδηλώσεις εδώ, για φοιτητές. Υπάρχουν χώροι, αν θέλετε, που συγκεντρώνουν τις διαδηλώσεις. Για το Παρίσι δεν θα αναφέρω πια αν αυτά τα μέρη. Δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν συμπατριώτη μου να κινητοποιηθεί, αλλά εδώ, γύρω από το Πανεπιστήμιο, μαζεύονται όλοι για να ζητήσουν μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο σας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, που σπουδάζει, αν θέλετε, που φιλοξενεί 300.000 φοιτητές. Και ξέρω πόσο είναι αυτό το βάρος, αν θέλετε, της ανώτατης εκπαίδευσης για όλους, για τις οικογένειες, για το κράτος, για τα νησίδια κτλ. Και θα πρέπει αυτό να το διαφυλάξουμε, διότι η ανώτατη εκπαίδευση, η παιδεία γενικότερα, πρέπει να διατηρηθούν. Όταν αυτά αμφισβητηθούν, τότε αρχίζουν να υποχωρούν τα πάντα.
Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, που θα πρέπει να ισχύουν και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες με τα πανεπιστήμια μας και το τμήμα σχολείου για τα των γαλλικών, η γαλλική φιλολογία, φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις σχολές συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία. 600 συμφωνίες, 11 μάστερ, 5 μάστερ στα προγράμματα Erasmus. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω. Και κάνω μια πρόταση. Η Γαλλία να είναι η χώρα που να φιλοξενήσει σε υποδοχή τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. Και θα αποσυσμέσουμε κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε υποτροφή στους Έλληνες φοιτητές να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Γαλλία. Θα δημιουργηθεί ένα ταμείο για την κινητικότητα των νέων που θα απευθύνεται στους νέους ερευνητές, κυρίως σε επιστημονικά θέματα. Και επίσης θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο γαλλικός φιλελληνισμός και η γαλλοφωνία των Ελλήνων να ενισχυθούν. Ο Γιάννης Χρήστου είπε στην επιστολή του προς την Γαλλία που διαβάστηκε στις 14 Ιουλίου του 1949, έλεγε ότι αγαπητή Γαλλία σου, γράφουμε δύο λόγια έτσι στο γόνατο, δύο απλές λέξεις, απλές όπως είναι η αγάπη, το ψωμί, το αλάτι, είμαστε φίλοι της Γαλλίας, είμαστε φίλοι της ελευθερίας, δίπλα στον λούδι και στην ελευθερία. Ακόμα και 70 χρόνια μετά, εμείς απαντάμε σε αυτή την επιστολή φιλίας προς την Γαλλία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας στους δύο Έλληνες μαθητές υιοθετούν τα γαλλικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γαλλόφωνες σχολές, το δημόσιο σύστημα, τα σχολεία γενικά που επιλέγουν τη διδασκαλία των γαλλικών. Και υπάρχει ένα δίκτυο εκπαίδευσης στα γαλλικά και ευχαριστώ γι' αυτό και την πρεσβεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας και θα ήθελα να παίξει έναν ρόλο σημαντικότερο και να μπορέσουν τα γαλλικά να αναπτυχθούν περισσότερο στη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπρίτανη, συνειδητοποιώ ότι εκφράζοντας τα λόγια ενός στο Πανεπιστήμιο, η ελληνική νεολαία ανησυχεί και διαρωτάται κατά πόσον έχει ένα μέλλον μπροστά της στην Ελλάδα και έναν τόσο στην Ευρώπη. Κάνει αυτές τις απλές ερωτήσεις. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε το μέλλον τους. Και όταν μια χώρα, μια Ήπειρος, ένας οργανισμός δεν μπορεί να δώσει στην νεολαία τη θέση την οποία διεκδικεί, δεν έχει κανένα μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα η παρουσία μου να είναι ένα δείγμα ελπίδας για τους Έλληνες νέους. Το 45% των νέων Ελλήνων κάτω των 25 είναι άνεργοι. Και ένα μεγάλο ποσοστό και στη χώρα μου είναι άνεργοι. Άρα θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τις απαραίτητες επιλογές, τις επιλογές της πρόοδου και της Ευρώπης. Πώς μπορούμε εμείς στην Ευρώπη να δώσουμε μια θέση προτεραιότητας στους νέους, πώς μπορούμε να αποδεσμεύσουμε περισσότερους πόνους για την εκπαίδευση των νέων, για την ένταξή τους στον χώρο εργασίας, για τις διεθνείς ανταλλαγές, για την μαθητεία ξένων γλωσσών. Πώς μπορούμε να τους δώσουμε περισσότερα προσόντα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι νέοι να βρουν μια θέση απασχόληση. Γι' αυτό ζητώ, όπως το έκανα πριν από πολλούς μήνες και ακούστηκα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
να υιοθετηθεί μέχρι το 2020 και να αποδεικνυθούν κονδύλια για τον σκοπό αυτό. Θέλω να ξέρετε επίσης ότι η Γαλλία θα καταβάλει κάθε μια την προσπάθεια γιατί είναι η ιστορία μας, γιατί είναι τα ιδανικά μας, τα ιδεώδη μας, η φιλοσοφία μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά την φλόγα της γνώσης, του πολιτισμού και της ελπίδας. Αν μου κάνετε την τιμή να με υποδέχεστε, να με υποδέχετε έτσι όπως το κάνετε, σημαίνει ότι έχετε αυτά τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και προσδοκίας και απέτησης προς την Γαλλία και τον γαλλικό λαό και σας διαβεβαιώ ότι ούτε ο λαός μας, ούτε η Γαλλία θα ξεχάσει και θα γνωρίσει την έκκληση που μας απευθύνεται. Ζήτω η φιλία να είμαστε στην Ελλάδα και στην Γαλλία.